Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι εγώ ήδη φιλοξενώ τον Αλέξη Γεωργούλη στην εκπομπή. Είμαστε ήδη στον αέρα. Και βγάζουμε ήδη selfie, αλλά εκτός από τη selfie. Ναι, αυτό το φαινόμενο με τα social. Πώς τα λένε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας έχει πάρει λίγο το χρόνο και μας τον έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Άσε με να σε καλησπερίσω και να σε καλωσορίσω. Ναι. Και να εξηγήσω στον κόσμο, τους μιλάω φυσικά στον ελληνικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό μας το βγάζει σε ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζουμε καλά. Έχεις μπει πολλές φορές μέσα στα σπίτια μας και είσαι πολύ οικία φυσιογνωμία λοιπόν για όλους μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην σου μιλάω στον ελληνικό. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην εκπομπή και σήμερα. Βρήκαμε. Εγώ θα μου μιλάω στον πληθυντικό, γιατί δεν έχω μπει πολλές φορές στο σπίτι μου. Εσύ μπορείς να κάνεις τι θέλεις. Λοιπόν, οργώνεις την Ελλάδα τις μέρες αυτές, μετά από μια πολύ μεγάλη απόφαση που πήρες. Εκτός αν δεν τη θεωρείς μεγάλη. Ναι. Είναι μια απόφαση που βγήκε μετά από σκέψη και ήταν σχετικά όρημη και αρκετά στοχευμένη, οπότε δεν το θεωρώ ότι είναι μεγάλο με την έννοια ότι θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά νομίζω ότι είναι απόρρια πολλών μικρών βημάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Έχεις περάσει και από την αυτοδιοίκηση. Ναι, στις προηγούμενες εκλογές, που ήταν οι δημοτικές, αλλά πέφτουν μαζί με τις ευρωεκλογές, κατέβαινα με το ψηφοδέλτιο του Κώστα Τζανακούλη στο Δήμο της Λάρισας και είχα εκλεχθεί ως δημοτικό σύμβουλο. Πώς ήρθε αυτή η πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ? Και ποιες ήταν και οι δικές σου πρώτες αντιδράσεις? Ναι, θα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Με την πολιτική έχω μία σχέση περισσότερο άποψης παρά δράσης. Ναι. Κάποια στιγμή πηγαίνω στη Λάρισα για να... ήθελα να κάνω μία ακαδημία θεάτρου και κινηματογράφου. Οπότε πήγα εκεί στη Λάρισα να δω πώς μπορεί να γίνει στη Λάρισα, γιατί είναι ακόμη ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την εκπαίδευση πάνω σε αυτό το θέμα. Και μιλώντας με τον Δημήτρη Τζανακούλη, είδαμε ότι έχουμε ίδιες απόψεις για το πώς μπορούμε να στηθούμε σαν Λαρισαίοι στη Θεσσαλία και γενικότερα στο κεντρικό κομμάτι της Ελλάδας. Και από εκεί που βρήκαμε σύμπνοια στις σκέψεις μας, ασχολήθηκα με το να τον στηρίξω και να με στηρίξει πάνω σε αυτό το πεδίο του πολιτισμού. Mm-hmm. Και γι' αυτό κατέβηκα στο ψηφοδέλτιό του. Μετά από αυτό είχα κλείσει, δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, γιατί είχαμε βγει στην αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να εργαστώ και να φτιάξω αυτό που ήθελα σε αυτό που ήθελα να εργαστώ. Mm-hmm. Να καταθέσω μεγάλες προτάσεις, να μπορέσω να ανοίξω αρκετά τα πράγματα και ο αναπτυξιακός νόμος εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε καλά να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Δεν θα ήταν υγιές ουσιαστικά το όλο πράγμα. Εκείνη την εποχή κλείνω και το The Darrells. Είναι μια αγγλική σειρά που πήρε 4 χρόνια μέχρι στιγμής. Είναι μέχρι και σήμερα. Που απαιτούσε να είμαι 3 μήνες στην Κέρκυρα και 3 μήνες γυρίσματα στο Λονδίνο. Και πρόσφατα, και ανοίγω έτσι μια παρένθεση, αυτό το έγινε και εξώφυλλο στους Times του Λονδίνου με αφορμή. Ναι, εξαιτίας αυτής της σειράς. Ναι. Κλείνω γιατί ήταν αρκετά δημοφιλής. Είναι πετυχημένη σειρά. Και επειδή έπρεπε να λείψω πολύ καιρό από την Λάρισα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλές φορές εννοώ, παραιτήθηκα από εκεί. Mm-hmm. Ο σπόρος είχε μπει ήδη, οι συζητήσεις συνέχισαν να υπάρχουν σχετικά με την πολιτική, τι θα μπορούσα να κάνω, πώς θα μπορούσα να εργαστώ σε ένα επίπεδο προσφοράς όσον αφορά για τα πολιτιστικά. Αυτό το πράγμα όμως άρχισε να μεγαλώνει περισσότερο, γιατί ταξιδεύοντας πολύ περισσότερο έξω, μένοντας με ανθρώπους ίδιους με μένα, δηλαδή με παραγωγούς, με σκηνοθέτες, σεναριογράφους, άρχισα να τρίβομαι και να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το όνειρο. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή έρχεται μία αναπάντηχη είδηση για τα ελληνικά δεδομένα, ότι έχουμε κι εμείς πια το tax rebate. Ήταν μία πρωτοβουλία και μία μεγάλη δράση του Λευτέρη του Κρέτσου, που είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που έφτιαξε μια εταιρεία που λέγεται ΕΚΟΜΕ, η οποία διαχειρίζεται ουσιαστικά την επιστροφή φόρων από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το μέτρο είναι σε όλες τις άλλες χώρες, είναι πολύ σημαντικό και πολλά χρόνια λειτουργεί και σε εμάς ήρθε μόλις τώρα. Δεκαετίες μιλάμε πίσω.
θα έπρεπε να το είχαμε κάνει. Άρα ήταν κάτι που σε κέρδισε αυτό? Με κέρδισε 100% αυτό. Πήγα να μάθω περισσότερα πράγματα. Μιλήσαμε με τον Ελευθέρη αρκετά και είδα ότι έχει φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο είναι αρκετά ανταγωνιστικό και όχι απλά στην αρχή του, με τις γείτονες χώρες. Και γενικότερα αυτό το πράγμα πρόκειται να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στα δικά μας τα δεδομένα, στα κινηματογραφικά. Καταλαβαίνω ότι βάζεις πολύ ψηλά στις προτεραιότητες στο ζητήματα του πολιτισμού, της βιομηχανίας του θεάτρου, του κινηματογράφου, όλο αυτό το οποίο λέγεται τέχνη. Και πώς αυτό μπορείς να το συνδυάσεις μέσα πιστεύω στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η τέχνη είναι κάτι που μπορεί να φτιάξει τον πολιτισμό μιας κοινωνίας και νομίζω ότι ο πολιτισμός της κοινωνίας είναι ο λόγος για τον οποίο μια κοινωνία υπάρχει. Φτιάχνουμε την οικονομία μας, φτιάχνουμε τα αποστοζήν μας καλά, ώστε να έχουμε έναν καλό πολιτισμό και να απολαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Η κοινωνία ουσιαστικά τον πολιτισμό της απολαμβάνει. Δεν μπαίνει πολύ εύκολα στην προεκλογική συζήτηση. Δεν μπαίνει εύκολα στην πολιτική συζήτηση ο πολιτισμός. Αυτό ανακάλυψα συζητώντας μαζί με τον Λευτέρη τον Κρέτσο και αποφάσισα και εγώ να κατέβω και να υποστηρίξω τον πολιτισμό στις προεκλογές, σε ένα διεθνές δηλαδή επίπεδο. Γιατί είδα ότι ο πολιτισμός είναι σαν να είναι ένα άγωνο ή όχι αρκετά εκμεταλλευμένο μέρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι είπα ότι σκέφτηκα δηλαδή ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, δεδομένου ότι έχει γεννήσει το θέατρο, το θέατρο είναι η μητέρα του κινηματογράφου. Γενικώς με τον πολιτισμό είμαστε... Έχουμε περιουσία. Είμαστε ο βασικός σπόρος όλο αυτού του πολιτισμού που λέμε δυτικό πολιτισμό. Έχουμε περιουσία την οποία όμως νομίζω ότι την έχουμε αφήσει στάσιμη. Δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί με τους καλούς όρους, με τους δυναμικούς όρους. Νομίζω ότι την εκμεταλλευόμαστε, παλεύουμε με αυτή, αλλά δεν έχουμε την εξωστρέφεια που θα έπρεπε να έχουμε. Και από τη στιγμή που υπάρχει η μαγιά, γιατί να μην το κάνουμε. Και εγώ επιμένω, πώς ήρθε η πρόταση. Πώς έφτασε ο Αλέξης Γεωργούλης να ακούει, και από ποιον φυσικά τη δέχτηκες, γιατί ενδεχομένως τη δέχτηκες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλέξη, έρχεσαι μαζί μας, πάμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν κάτι που μέσα σε πολλές συζητήσεις, δηλαδή κάπου έβγαινε, εδώ είναι να γίνει μια πρόταση. Εδώ γιατί να μην εγώ συμμετάσχω, ας πούμε, σε αυτό το εγχείρημα. Και ήρθε σιγά σιγά, χωρίς να πω ότι έγινε άμεση πρόταση, δηλαδή έρχεται κάποιος και να σου πει «Αλέξη, σε θέλουμε τώρα, έρχεσαι ή δεν έρχεσαι». Ήρθε μια πρόταση η οποία έπεσε αρκετά όρημη, ας πούμε, στο τραπέζι, που με τον τρόπο που έπεσε ήταν «ναι, γιατί όχι». Άρα πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί σίγουρα ως υποψήφιος ο στόχος είναι να εκλεγείς. Ναι. Ο στόχος μου είναι να εκλεγώ, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή το σίγουρο δεν υπάρχει για το ότι θα εκλεγώ. Όνειρα κάνουμε γι' αυτό, όνειρα υπάρχουν γι' αυτό, υπάρχουν ακόμα και στόχοι και όχι μόνο όνειρα. Αυτό που έχω μάθει και έχω ενημερωθεί από άλλους ευρωβουλευτές είναι ότι το βασικό κομμάτι του ευρωβουλευτή είναι να κάνει lobbying σε βασικές σε ιδέες που έχουν παίξει σαν brainstorming στην Ευρώπη και δημιουργούνται πια οι ιδέες σαν προτάσεις για να ψηφιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή η υποκριτική και όλος ο χώρος του θεάτρου και του κινηματογράφου είναι μια μεγάλη σου αγάπη, από όσο γνωρίζω, και από όσο έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και το κάνεις και με επιτυχία, συνδυάζονται αυτά τα δύο? Έτσι όπως πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε την Ελλάδα προς τα έξω και να δείξουμε ποια πραγματικά είναι η Ελλάδα του σήμερα και όχι απλώς η Ακρόπολη, η κρίση που μας έβγαλε, η κρίση προς τα έξω. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε γίνει top brand name εξαιτίας της κρίσης. Γιατί ακούγανε γιατί η Ελλάδα δεν πληρώνει τους φόρους, η Ελλάδα καταστρέψει την Ευρώπη, η Ελλάδα θα βρει από την Ευρώπη και όλο αυτό Ελλάδα. Ξαφνικά το κρίση είχε γίνει πασίγνωστο σε όλη την Ευρώπη, που μου λέγανε εκείνη την εποχή, γιατί ήμουν έξω, ότι είναι πολύ ωραία στιγμή να κάνεις ταινία που να έχει θέμα την Ελλάδα. Όσο και αν άσχημο ακούγεται, ακουγόταν πάρα πολύ η Ελλάδα, άρα θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που βλέπω
ότι θα μπορούσα εγώ να βγω προς τα έξω είναι με τα ίδια τα εργαλεία που έχω και βγήκα έξω σαν ηθοποιός. Mm-hmm. Δηλαδή, να μπορούμε να φτιάξουμε ωραίες παραγωγές, να μπορούμε να φτιάξουμε ωραίες ιστορίες, να μπορούμε να ντύσουμε την Ελλάδα, αυτό το προϊόν που έχει, τον πολιτισμό, αυτό το φως που έχει η Ελλάδα, να το ντύσουμε με σύγχρονη γλώσσα, και εννοώντας όχι άλλη γλώσσα έξω από τα ελληνικά, με σύγχρονη γλώσσα για να μιλήσουμε στην Ευρώπη. Μ' αρέσει που βάζει τόσο έντονα το κομμάτι του πολιτισμού στην πολιτική συζήτηση και πόσο μάλλον στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία φυσικά. Να πω λίγο κάτι. Όταν λέμε πολιτισμό, δεν εννοούμε μόνο τις ταινίες που μπορούμε να κάνουμε. Όχι, είναι η τέχνη και η ιστορία μας. Είναι ακόμη και το πώς πολιτισμό δείξαμε εκείνη τη στιγμή, το πώς οι άνθρωποι υποδεχτήκαν, οι άνθρωποι από την ανατολική πλευρά στα νησιά υποδεχτήκαν τους ανθρώπους που φτάσανε. Σχεδόν μισοπεθαμένοι στην ακτή τους. Και πώς αντιμετωπίσανε αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους υποδεχτήκανε, πώς τους περιθάψανε, τους φιλέψανε, mm-hmm. και πώς βγήκε στην Ευρώπη ότι ο πολιτισμός δεν έχει να κάνει με την οικονομία μας, έχει να κάνει περισσότερο με την ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα προσελκύσεις και ένα κομμάτι νέων ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική? Είναι απογοητευμένοι, δεν θέλουν να ψηφίσουν, δεν θέλουν να ακούσουν. Θα έλεγα ότι θα τους παρακαλούσα για δικό τους καλό. Γιατί κάποια στιγμή και εγώ σαν νέος κάπως έτσι ήμουνα. Ήμουν αδιάφορος και έλεγα ας κάνουν αυτή τη δουλειά τους, εγώ θα κοιτάξω τη δικιά μου. Μη συμμετέχοντας στα κοινά, γυρίζεις προς τη μοναξιά και οδεύεις προς τα εκεί με επικίνδυνο τρόπο. Εννοώντας ότι επιτρέπεις άλλον κόσμο να αποφασίσει για σένα, mm-hmm. χωρίς εσύ να είσαι ενήμερος κιόλας. Ό,τι περάσαμε μέσα στην κρίση και όπως περάσαμε και φτάσαμε μέχρι την κρίση, ήταν ουσιαστικά γιατί δεν συμμετείχαμε στα κοινά. Γιατί δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς συνέβαινε. Ήταν γιατί δεν είναι απλώς να πάω να ρίξω την ψήφο, γιατί άμα πάω να τη ρίξω στον Α ή στο Β, θα πρέπει να είναι απόφασή μου. Άρα θα πρέπει να ξέρω, θα πρέπει να ενημερώνουμε. Άρα συμμετέχω στα κοινά. Δεν είναι την ημέρα των εκλογών, σηκώνομαι το πρωί, δείχνω την ψήφο μου και μετά πίνω τον καφέ μου. Είναι γιατί εκεί και όχι εκεί, γιατί πιστεύω εκείνον και δεν πιστεύω τον άλλον. Άρα η συμμετοχή δεν είναι σήμερα και τελειώσαμε που είναι οι εκλογές, είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να γυρίσει την πλάτη του καθόλου σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα είναι, πρέπει να ενημερώνονται, ναι. Όμως είναι ένα δύσκολο κοινό, ένα απαιτητικό κοινό. Πες μου λίγο για τις πρώτες αντιδράσεις, έτσι μόλις έγινε γνωστή η υποψηφιότητά σου. Ήταν κάτι το οποίο σε εξέπληξε ως προς τις αντιδράσεις του κόσμου? Του κόσμου ή ως προς τις αντιδράσεις του κινητού μου? Γιατί κάποια στιγμή το κινητό μου, ναι. τελείωσε η μπαταρία του κινητού μου, γιατί χτυπούσε συνέχεια και δεν μπορούσα να απαντήσω. Δηλαδή ήταν η μία κλίση μέσα στην άλλη. Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για το κοινό, ναι. για τους ανθρώπους. Όχι για τους φίλους μου, γιατί οι φίλοι μου πάνω κάτω ξέρανε ότι θα μπορούσε να υπάρξει και αυτή η επιλογή. Για τους ανθρώπους που ήταν λίγο πιο μακριά από μένα ή για το κοινό που λέμε γενικότερα ότι ξέρουμε, ας πούμε, τον Αλέξη Γεωργούλη σαν ένα celebrity. Ήταν αναπάντεχο, αλλά νομίζω σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι δεν είναι να κάνουμε μόνο ταινίες και τελειώνουμε. Για μένα δεν είναι μόνο αν είσαι celebrity πρέπει να ασχοληθείς με την πολιτική. Mm-hmm. Είναι αν είσαι πολίτης πρέπει να ασχοληθείς με την πολιτική. Πρέπει όσο δυνατός είσαι τόσο μακριά να φτάσεις. Mm-hmm. Τι ανακαλύπτεις οργώνοντας την Ελλάδα, συνομιλώντας με θαυμαστές αλλά και ενδυνάμει ψηφοφόρους? Θα πω την αίσθηση που έχω. Ναι. Νομίζω ότι από την μεγάλη πίεση που φάγαμε μέσα στην κρίση και την τρώμε ακόμη, δηλαδή η πίεση κάποια στιγμή καθιερώθηκε και το θεωρούμε σαν δεδομένο. Δεν πρέπει να το λέμε πια κρίση, πρέπει να το λέμε την κατάσταση που ζούμε. Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει περισσότερο πια να σκέφτεται αισιόδοξα και να θέλει να σηκωθεί, να πατήσει πιο καλά στα πόδια του και να πιστέψει περισσότερο στα πόδια του. Που νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για την Ελλάδα να πατήσει τα πόδια της και να βγει προς τα έξω. Γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται συμμετοχή όχι μόνο από τους ανθρώπους που έχουν φανατιστεί και
είναι η τάση τους να το κάνουν αυτό, αλλά και από τους ανθρώπους που δεν είναι φανατισμένοι, που είναι, σαν να το λέμε, πιο πολιτισμένοι, που είναι πιο ανοιχτά μυαλά, να δράσουν και να μπορέσουν να συμμετέχουν σε μια κοινή κίνηση. Τι έχεις πιστέψει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα, που ενδεχομένως να μην το είδε σε άλλα κόμματα? Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως είχε συζητήσεις και με την Νέα Δημοκρατία. Τι είναι εκείνο το οποίο σε έκανε έτσι να πεις «Ναι, εγώ πιστεύω στον ΣΥΡΙΖΑ»? Συζητώντας με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ναι, μπορεί να υπήρχαν συζητήσεις και από τις δύο πλευρές, mm-hmm. γιατί ο Κώστας Τζανακούλης κατεβαίνει κιόλας στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν συζητήσεις, αλλά εκεί που βρήκα και συντονίστηκα με τα δικά μου θέλω, με τον πολιτισμό που θέλω εγώ να πατήσω, να υποστηρίξω και να βρω δρόμο, ήταν μέσα στις συζητήσεις που είχαμε κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι σαν μια γενική ιδεολογία, με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί το να έχεις μια γενική ιδεολογία και να ταιριάζει με κάτι, okay, μια χαρά. Αλλά το να θες να κάνεις πράξη πράγματα, το να πεις ότι θέλω να κάνω αυτό και θέλω να το πάω με αυτόν τον τρόπο, τόσο συγκεκριμένα, υπήρξε με τον ΣΥΡΙΖΑ και οι δικές μου απόψεις με τις δικές τους απόψεις ήρθαν σε σύγκληση χωρίς να το πιέσει κανείς. Δηλαδή, απλώς ήρθε και ανοίχθηκε αυτός ο δρόμος. Μάλιστα, ανοίχθηκε λοιπόν αυτός ο δρόμος και βλέπουμε τώρα τον Αλέξη Γεωργούλη να διεκδικεί την ψήφο μας για το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω λίγο να πάμε έτσι και στα καλλιτεχνικά πράγματα τα οποία κάνει στο θέατρο. Ζητείτε ψεύτης? Στο θέατρο είμαστε μέχρι τις 19 Μαΐου, ναι. Στο θέατρο Παλάς, που παίζουμε το «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά. Είναι μια διασκευή και σκηνοθεσία του Πέτρου του Ζούλια. Να πούμε ότι το έργο έχει γραφτεί το 1961. Mm-hmm. Είναι μια πολιτική σάτιρα που ουσιαστικά είναι ένας πολιτικός. Έχει δώσει τόσες πολλές υποσχέσεις στους ψηφοφόρους του που μετά τις εκλογές δεν μπορεί να τις εκπληρώσει και ψάχνει να βρει έναν ψεύτη να τον βγάλει ασπροπρόσωπο. Που βρίσκει εμένα. Στο τέλος του έργου όμως φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε εκεί και εμφανίστηκε και τους πούλησε όλους το ψέμα, ουσιαστικά τους πουλούσε την αλήθεια. Απλώς αυτοί θέλανε ένα ψέμα για να μπορέσουν να καλύψουν ένα άλλο ψέμα. Όπως είπαμε, οι προεκλογικές υποσχέσεις με το τι κάνουμε μετά τις εκλογές. Ωραία συγκυρία πάντως αυτή. Ήρθε μια συγκυρία περίεργη. Καμιά φορά συμβαίνει σε αυτό στην τέχνη. Είναι σαν να δημιουργεί προφητείες. Αυτό συμβαίνει και παίζουμε μέχρι τις 19, γιατί και συνήθως τα θέατρα σταματάνε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Mm-hmm. Και μετά έρχεται η νέα σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν, που θα παίξει μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Αυτό έγινε γιατί είχε αρκετή επιτυχία το θέατρο, άρα ο κόσμος κάτι ήθελε να πει με αυτό, για να υποστηρίξει αυτή την παράσταση. Και πήγαμε μέχρι τις 19 Μαΐου, που συνεχίζουμε για 3 εβδομάδες ουσιαστικά. Μετά, επόμενος στόχος, καλλιτεχνικός στόχος, όχι πολιτικός. Υπάρχουν αρκετά σχέδια στα σκαριά. Υπάρχουν έξω από σχέδια και προτάσεις, που όλα αυτά θα εξαρτηθούν πώς θα μπουν, σε ποια προτεραιότητα θα μπουν και πώς θα αναδιαμορφωθούν μετά την 26η του Μάη, που θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα έχει μιλήσει η κάλπη και θα μας πει ότι με αυτό το αποτέλεσμα θα κάνεις αυτό, με το άλλο αποτέλεσμα θα κάνεις κάτι άλλο. Μάλιστα. Οπότε τώρα υπάρχει μια στάση αναμονής. Μια αναμονή, ότι ναι. Να κάνει... Κάνουμε αρκετά έτσι, με δυσκολία υπομονή για να συνεχίσω λίγο αυτά τα σχέδια που είχα. Mm-hmm. Συνεχίζεις Κρήτη αυτές τις ημέρες, θα επισκεφτείς και άλλες περιοχές εδώ στο νησί μας? Αύριο το πρωί θα αναγκαστώ να φύγω και θα αναγκαστώ να φύγω γιατί υπάρχει το θέατρο, αλλιώς θα ήθελα να μείνω παραπάνω. Ναι. Γιατί με την Κρήτη πάντα το παθαίνω. Από την πρώτη φορά που ήρθα στην Κρήτη είχα έρθει για 2 μέρες και κάθισα 2 εβδομάδες και είχα φάει όλες τις διακοπές εδώ. Άρα υπάρχει αυτή η τάση ούτως ή άλλως, αλλά επειδή φεύγω αύριο θα πιεστώ όσο μπορώ αυτές τις ώρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μια συζήτηση την οποία είναι διαφορετική με την έννοια ως προς το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Ναι, διαφορετική προσέγγιση για τα ίδια θέματα. Όχι, αν φανταζόμουν ότι θα πάρω συνέντευξη στον Αλέξη Γεωργούλη πριν από κάποια χρόνια, ενδεχομένως να μην σκεφτόμουν ότι θα έπαιρνα για την πολιτική επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.